επιστρέψατε σε ένα ακόμα vlog μας. Σας έλειψα? Όχι, εντάξει, δεκτό. Λοιπόν, τώρα είναι 13 ή 12. Είναι 13 Δεκεμβρίου και η ώρα είναι 11:15. Τώρα θα κάτσω να ξαπλώσω, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, ειλικρινά βαριέμαι full. Οπότε λέω να ξαπλώσω και αυτά. Επίσης πήρα καινούριο πάπλωμα, μισό να ανάψω τα φώτα. Βασικά το πήραν οι γονείς μου, αλλά επειδή το πάπλωμα είναι πέρμονο, δεν ξέρω αν λέγεται υπέρμονο, δηλαδή είναι λίγο μεγαλύτερο από το μονό κρεβάτι. Και επειδή οι γονείς μου έχουν υπέρδιπλο, δηλαδή παραπάνω από το διπλό, το δώσαν σε μένα και το κρεβάτι μου είναι υπέρμονο, λέγεται, έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο από το μονό και μικρότερο από το διπλό, είναι το ενδιάμεσο. Και το πήρα εγώ το πάπλωμα γιατί απλά δεν τους έκανε, γιατί είναι μικρό. Είναι τέλειο ειλικρινά αυτό το πάπλωμα, είναι ό,τι καλύτερο, είναι full λεπτό, αλλά full ζεστό. Και είναι ό,τι καλύτερο. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε αύριο το πρωί. Λοιπόν, παιδες, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Μπαίνω κανονικά 8 η ώρα στο μάθημα, ήταν και 2 ώρο. Και με παίρνω ύπνος και ξύπνησα τώρα 12:20. Ναι, τέλεια νέα. Λοιπόν, ακούστε τι είχα στο μυαλό μου. Την ώρα του μαθήματος θα έκανα τα αγγλικά. Και όταν τελείωνε το σχολείο, να καθόμουν να κάνω edit το βίντεο για τον Γκάρο. Θα έχει link κάτω στο description για το κανάλι του. Κάνει έτσι gaming, διάφορα τέτοια, πηγαίνετε να τον τσεκάρετε. Και σκεφτόμουν να κάνω edit στον Γκάρο. Αλλά πήγαν όλα fail. Επίσης έχω ξεχάσει τελείως, μου είχε στείλει το βίντεο του εδώ και καμιά εβδομάδα. Και επειδή είναι μικρό βίντεο, είναι π.χ. έτσι ένα γρήγορο pop-up. Δεν μπορώ να το τελειώσω και σε μια ωρίτσα. Και δεν θα μπορέσω λογικά. Γιατί τώρα είναι 12:20 περίπου, είναι λίγο πιο αργά. Και πρέπει να διαβάσω αγγλικά, γιατί έχω τεστ. Και δεν θα προλάβω να κάνω το edit του. Μου το έχει στείλει εδώ και μια εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω. Και συνέχεια το καθυστερώ. Τέλος πάντων, θα δω τώρα τι θα κάνω. Θα κάτσω να διαβάσω σίγουρα. Επίσης πρέπει να φάω και να σπινάω. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δω. Καλά, τέλος πάντων, θα σκεφτώ τώρα πώς θα τα οργανώσω και θα τα πούμε σε λίγο. Bye. Λοιπόν, παιδες, έχει πάει 1:15. Ακόμα δεν έχω ξεκινήσει το διάβασμα. Γιατί καθόμασταν με την Emma Pro και φτιάχναμε κάτι στο Discord. Και έχω χάσει πάρα πολύ χρόνο και παίζει να πατώσω τελείως το διαγώνισμα. Οπότε, χωρίς καθόλου καθυστέρηση, ξεκινάω τώρα το διάβασμα. Και τα λέμε σε λίγο. Και που λέτε, πάω να μπω λίγο στο YouTube και τι να δω. Το YouTube πέθανε. Ενδέχεται αυτό το βίντεο να μην φτάσει ποτέ στα χέρια σας. Μπορεί απλά να κάθομαι και να μιλάω μόνος μου. Γιατί όμως, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει γίνει κάτι ακραίο με το YouTube και να μην ξαναέχουμε ποτέ YouTube. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, ειλικρινά, δεν ξέρω τι φάση θα παιχτεί με το YouTube. Αν είναι απλά ένα μικρό θεματάκι, αν είναι μεγάλο θέμα, αν θα ξαναέχουμε YouTube. Προς το παρόν το έχω ψάξει λίγο, δηλαδή έχω ψάξει στο Google, έχω ψάξει στο Instagram, έχω ψάξει παντού για το YouTube να δω πως έχουν αναρτήσει κάτι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα τι φάση θα παιχτεί με το YouTube. Εύχομαι να μην είναι τελειωτικό το πρόβλημα, δηλαδή να μην ξανέχουμε YouTube. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Εύχομαι ότι θα πάνε όλα καλά και θα μπορέσουν να το φτιάξουν το YouTube. Εν τω μεταξύ το έχω πάρει πολύ στην πλάκα τώρα, αλλά επειδή αρχίζω τώρα να συνειδητοποιώ το θέμα, είναι πολύ κάπως. Εν τω μεταξύ τώρα καθόμαστε, μιλάμε λίγο στην ομαδική, να δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ σε μισή ώρα έχω αγγλικά, γράφω τεστ και δεν έχω διαβάσει τίποτα. Έχουν πέσει πάρα πολλά θέματα μαζεμένα, έπρεπε να φτιάξουμε το Discord, πρέπει να κάνω έτσι στον Γκάρο, το οποίο το έχω εδώ και μια εβδομάδα και τέτοια, βασικά δεν έχω ασχοληθεί καν με αυτό. Τέλος πάντων, τώρα το θέμα με το YouTube και απλά έχω βάλει τα πάντα πάνω από το τεστ και απλά θα πατώσω στο τεστ. Τέλος πάντων, θα κάτσω να δω τώρα τι γίνεται και τα λέμε σε λίγο.
Bye. Λοιπόν, παιδες, έχω καλά νέα. Δεν θα κάνω αγγλικά. Ευτυχώς, γιατί δεν είχα διαβάσει τίποτα και θα πάτω να τελειώσω το διαγώνισμα. Οπότε ναι, πάλι καλά. Τέλος πάντων, τώρα η ώρα είναι 3.30, γύρω στις 4.30 θα φύγω και αυτή τη μία ώρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Θέλω, λογικά θα κάτσω να ξαπλώσω, λογικά θα κάτσω εδώ πέρα και θα βλέπω διάφορα πράγματα, θα χαζεύω λίγο Instagram, λίγο TikTok, λίγο διάφορα. Οπότε ναι, τα λέμε! Λοιπόν, παιδες, η ώρα είναι 4.30 και ήρθε η ώρα να φύγω. Τώρα η ώρα είναι 9.30, τώρα θα πάω να κάνω μπάνιο. Γιατί άμα ξαπλώσω μετά από κούρεμα σε αυτό το μαξιλάρι που έχω, αύριο θα θέλει 50 φορές πλύσιμο και αν θα γίνει. Και κάπου εδώ θα κλείσει το βίντεο. Βασικά, τέλος πάντων δεν θα χάσω κάτι. Πάω για μπάνιο και τα λέμε σε λίγο. Bye. Λοιπόν, παιδες, τώρα η ώρα είναι 11 και 10 και ήρθε η ώρα να κλείσει κάπου εδώ αυτό το vlog μας. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment και μέχρι το επόμενο βίντεο να το δείτε πάρα πολύ καλά. Bye.